Εδώ είναι οι πρωτομές δύο πολύ σημαντικών ανθρώπων, του Μινά Ρεθύμνη και του Νικόλαου Ρεθύμνη. Όπως θα θυμάστε μέσα στο εργατικό κέντρο, σας είπα ότι αυτό το κτίριο, μάλλον αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία ξεκίνησαν την εμπορική ναυτιλία στην Ελλάδα και στην Θερμόπολη γενικότερα. Αυτοί οι άνθρωποι αγόρασαν το ναυπηγείο της Σύρου και από ένα απλό καρνάγιο που έφτιαχνε ιστιοφόρα πλοία το μετέτρεψαν σε ένα από τα σπουδαιότερα και μεγαλύτερα και σημαντικότερα ναυπηγεία στη Μεσόγειο, με προδιαγραφές καθαρά ευρωπαϊκές, αφού ήταν ένα από τα σημαντικότερα ναυπηγεία ακόμα και από το Παλέρμο και ακόμα και από τις Μάλτας. Αυτό λοιπόν είναι ένα μνημείο των αγωνιστών της Ερμόπολης. Η Ερμόπολη και η Σύρος γενικότερα είχε πολύ σημαντικό μερίδιο στους δύο πολέμους. Και στον Ιταλικό και στον Γερμανικό. Οι Ιταλοί όταν είχαν έρθει στη Σύρο φέρθηκαν αρκετά καλά στην Σύρο. Αλλά όταν έφυγαν οι Ιταλοί και ήρθαν οι Γερμανοί, δημιούργησαν στην Σύρο ένα τεράστιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα σχεδόν να χαθούν τα 2/3 του πληθυσμού της Σύρου. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι, και που σας έλεγα προηγουμένως όταν είμαστε στο κτίριο του εργατικού κέντρου, είναι ότι όταν έρχεσαι για πρώτη φορά χωρίς να έχεις κοιτάξει τι υπάρχει, αν είναι εκκλησία ή όχι, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα κτίριο που δεν είναι εκκλησία, αλλά κάποιο πολύ ωραίο εντυπωσιακό μέγαρο. Αυτή είναι και η διαφορά του Αγίου Νικολάου. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες, όχι η μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες στη Μεσόγειο. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με την καθολική αρχιτεκτονική. Σε αυτήν εδώ την εκκλησία, πέρα από τις χριστιανικές λειτουργίες, γίνονται και διάφορα άλλα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Γίνονται πολλές συναυλίες. Γίνονται βραβεύσεις σπουδαίων ανθρώπων μέσα σε αυτή την εκκλησία. Η ηχητική της είναι καταπληκτική. Εδώ βλέπετε ένα κομμάτι από τα κόκαλα του Αγίου Νικολάου. Αυτό ήρθε από την εκκλησία της Ιταλίας, που υπάρχει κεντρική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και βρίσκεται εδώ πλέον για να το βλέπει ο κόσμος. Εδώ είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου και εκεί πίσω βρίσκεται το εκκλησιαστικό όργανο, πίσω και ψηλά βρίσκεται το εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο βέβαια δεν μοιάζει με το εκκλησιαστικό όργανο που έχουν οι καθολικές εκκλησίες. Παρόλα αυτά όμως η χοροδία που υπάρχει εδώ στη χοροδία του Αγίου Νικολάου είναι μεικτή χοροδία, πολυφωνική και μία από τις σημαντικότερες χοροδίες που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, πολυβραβευμένη, με ταξίδια σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή Βαπόρια. Γιατί ονομαζόταν Βαπόρια? Ονομαζόταν Βαπόρια γιατί αυτήν εδώ την περιοχή ζούσαν οι μεγάλοι καπεταναίοι, μεγάλοι εφοπλιστές που είχαν τα σπίτια τους. Όλα αυτά εδώ τα νεοκλασικά που βλέπετε ήταν σπίτια μεγάλων εφοπλιστών ή καπεταναίων. Αυτοί οι άνθρωποι καθόνταν στα μπαλκόνια τους και κοιτούσαν το λιμάνι που ερχόνταν τα πλοία. Ήταν τόσα πολλά τα πλοία από το 1870 μέχρι το 1920. Ήταν τόσα πολλά τα πλοία που αυτή εδώ η περιοχή έμοιαζε με δάσος από τα ιστιοφόρα. Πολλές φορές μπορούσαν να περιμένουν και εκατοντάδες πλοία με χιλιάδες τόνους να ξεφορτώνονται κάθε μέρα. Και αξίζει να σας πω ότι το τελωνείο της Ερμούπολης, το οποίο είναι το πρώτο τελωνείο στην Ελλάδα, έβγαζε κάποια στιγμή το 87% του ετήσιου κέρδους του ελληνικού κράτους. Όλο αυτό το συγκρότημα, το τετράγωνο,
ανήκε σε μεγάλες σπουδαίες οικογένειες. Από την πίσω μεριά είναι τη οικία του Βελισσαρόπουλου. Αυτό εδώ το σημείο τώρα που βρισκόμαστε, είμαστε στο επιμελητήριο Κυκλάδων, το οποίο βλέπετε ιδρύθηκε το 1836, από τα πρώτα επιμελητήρια Κυκλάδων. Είναι ένα επίσης καταπληκτικό κτίριο, νεοκλασικό, γεμάτο με πολύ σπουδαία μαρμάρινα κομμάτια. Κατεβαίνοντας όλη αυτή η περιοχή εδώ, είναι γεμάτη με σπίτια νεοκλασικά. Και θα περάσουμε να δείτε μερικά από τα σπουδαιότερα, τα οποία έχουν αναπαλαιωθεί και έχουν γίνει ξενώνες πολυτελείας. Όλα αυτά εδώ τα σπίτια που βλέπετε δεν έχουν πειραχτεί. Δηλαδή, προσέξτε, αυτό εδώ το κτίριο είναι ένα κτίριο το οποίο είναι καταλελειμμένο. Έτσι. Και γυρίστε ακριβώς πίσω σας και δείτε ένα κτίριο το οποίο είναι αναπαλαιωμένο. Δεν έχει καμία διαφορά αυτό το κτίριο που είναι το πρώτο με αυτό εδώ που είναι αναπαλαιωμένο. Ήταν τόσο καλές οι κατασκευές που σχεδόν δεν χρειαζόταν να κάνουν τίποτα. Μόνο να το βάψουν, να το υποστηρίξουν και να το ξαναξεκινήσουν. Εδώ λοιπόν είναι μια περιοχή, όπως σας έλεγα, η οποία είναι με ζωντανά, κυριολεκτικά έτσι τα λέμε, είναι και αξίζει τον κόπο να το πούμε, με ζωντανά νεοκλασικά κτίρια. Αυτό εδώ είναι ένα κτίριο το οποίο αναπαλαιώθηκε και σήμερα είναι ένας από τους καλύτερους και πιο φημισμένους ξενώνες πολυτελείας, το Απολώνιο. Όλη αυτή εδώ η περιοχή είναι γεμάτη από πολύ σπουδαία κτίρια, τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Αυτό το σημείο είναι... Αυτό το κτίριο είναι το πρώτο θηλαίων οικοτροφείο, σχολείο και εκπαιδευτικό ίδρυμα για κορίτσια που γεννήθηκε στη Σύρο. Υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα κτίρια σπίτια και σε αυτό το κτίριο, όπως βλέπετε, έμεινε ο Χατζή Ανδρέας Κρυαράς από τα Σφακιά, που ήταν ο πρωταρχικός επαναστάτης που ξεκίνησε την επανάσταση στην Κρήτη για να διώξει τους Τούρκους. Η Σύρος βοήθησε πάρα πολύ τους Κρητικούς, όπως και οι Κρητικοί βοήθησαν πάρα πολύ τη Σύρο. Η σημαντικότερη βοήθεια που είχε η Σύρος ήταν ότι έφερνε επαναστάτες, αγωνιστές από την Κρήτη, τους οποίους τους φύλασε εδώ, τους έδινε στέγη, τους βοηθούσε και περισσότερο εδώ οργάνωναν τον αγώνα τους για να διώξουν τους Τούρκους από την Κρήτη. Ένα άλλο σημαντικό ήταν ότι εδώ υπήρχε η ναυτιλία και δύο πολύ σημαντικά πλοία, το Ένωσης και το Αργοστόλι. Αυτά τα δύο πλοία ναυπηγήθηκαν εδώ στη Σύρο και βοήθησαν πάρα πολύ στον αγώνα των Κρητικών εναντίον των Τούρκων. Εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, ήταν η οικία της οικογένειας Τσιροπινά. Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της νεοκλασικής Ερμόπολης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, πάμπλουτος άνθρωπος. Ρίξτε μια ματιά στις οροφογραφίες. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για ζωγραφική, αλλά μιλάμε για ανάγλυφα κομμάτια. Κοιτάξτε στις πόρτες επάνω πώς είναι ανάγλυφες οι οροφές στις πόρτες, έτσι, ενώ καλύπτεται από σπουδαίους πίνακες πολύ μεγάλων ζωγράφων. Θα δείτε καταπληκτικά μπαλκόνια, όπως επίσης και υπέροχα κτίρια γύρω-γύρω. Προσέξτε, παραδείγματος χάρη, πάνω από την οικία του Τσιροπινά, τα αγάλματα. Έτσι. Αυτή εδώ είναι άλλη μια οικία η οποία αναπαλαιώθηκε. Κυριολεκτικά προχωράμε όπως ήταν εκείνη την εποχή, το 1800. Εδώ λοιπόν είναι το σπουδαίο κτίριο, η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Ρίξτε μια ματιά, ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο. Δίπλα ακριβώς στο γυροκομείο, που τότε ήταν ένα ταπεινό μοναστήρι μοναχών,
που πρόσεχαν και αγαπούσαν πολύ τον κόσμο. Βρισκόμαστε εδώ πλησιάζοντας προς το λιμάνι. Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι από τη μια μεριά, από τα δεξιά μου, έτσι όπως στέκομαι εγώ, υπήρχαν κτίρια. Από τα αριστερά μου υπήρχαν αποθήκες. Παραδείγματος χάρη εδώ που βρίσκεται το γνωστό σούπερ μάρκετ ήταν αποθήκες. Και από την άλλη μεριά ήταν η εισόδη των αποθηκών αυτών σε ένα λιμάνι το οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν απίστευτα πολύ άσχολο, με εκατοντάδες διαφορετικά προϊόντα να έρχονται καθημερινά εδώ και να γεμίζουν την αγορά. Και βρισκόμαστε λοιπόν στο λιμάνι, το περιβόητο λιμάνι της Ερμόπολης. Φυσικά δεν ήταν έτσι το λιμάνι. Όταν πρώτο είχαν έρθει οι πρόσφυγες, αυτός εδώ ο τόπος ήταν κυριολεκτικά ένας βράχος. Βράχη. Τίποτα παραπάνω. Μόνο βράχη. Βράχη και βάλτη. Φανταστείτε λοιπόν τι έκτισαν και τι κατάφεραν να δημιουργήσουν. Ήταν γεμάτο από πλοία, από καΐκια, από μαούνες. Όλη αυτή εδώ η περιοχή που βλέπετε και προς τα έξω που θα προχωρήσουμε προς το λιμάνι ήταν γεμάτη με εστιατόρια, εμπορικά, αλλά και πολύ μεγάλες αποθήκες. Αυτό εδώ το ξενοδοχείο, παραδείγματος χάρη, ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Έτσι, έχει αλλάξει εξωτερικά, αλλά ο χώρος, ο όγκος του ήταν έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι από τις πρωτιές της Σύρου ήταν και η τηλεγραφία. Είπαμε προηγουμένως ότι υπήρχε το σύστημα το παλιό, οι βίγλες ή αν θέλετε το ινδιάνικο με καπνό και με φωτιές. Αυτό ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα, είτε λόγω της προοδευτικότητας των ανθρώπων, είτε λόγω του απέραντου χρήματος και λόγω της ανάγκης ότι πλέον η Ερμόπολη είχε εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό οικονομικό και ναυτιλιακό κέντρο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ακριβώς αυτό εδώ το κτίριο, το οποίο σήμερα είναι η σχολή του εμπορικού ναυτικού και μία από τις πρώτες σχολές εμπορικού ναυτικού που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών ήταν της Ίδρας και του Ναυπλίου, αυτό ήταν το πρώτο τηλεγραφείο στην Ελλάδα. Από εδώ ξεκινούσε η εταιρεία Eastern Telegraph Company, εγγλέζικη εταιρεία, με Άγγλους υπαλλήλους μέσα στην αρχή. Πολλοί από αυτούς τους Άγγλους ήρθαν εδώ, ενσωματώθηκαν με την κοινωνία, παντρεύτηκαν και γι' αυτό και η Σύρος έχει πολλές οικογένειες και με εγγλέζικα επίθετα. Αυτό λοιπόν ήταν τα γραφεία, δηλαδή από εδώ έφευγαν τα τηλεγραφήματα. Τα κεντρικά, οι αποθήκες των τηλεγραφείων ήταν στην απέναντι μεριά, από τη μεριά του λιμοκαθαρτίου, τα λαζαρέτα που λέμε, εκεί που υπήρχε το λιμοκαθαρτήριο και οι αποθήκες. Όταν λέμε αποθήκες, λέμε από εκεί που ξεκινούσαν τα καλώδια. Κάποτε αυτή εδώ η περιοχή, η οποία σήμερα μάλλον πάντοτε ονομαζόταν Κύματα, ήταν γεμάτη από μεγάλα, μεγάλα, πολύ χοντρά καλώδια, οριχάρκινα, που εκεί που έφευγαν τα καλώδια αυτά και πήγαιναν μέχρι την Αίγυπτο και μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή από εδώ ξεκινούσε το κέντρο των επικοινωνιών της Ελλάδας. Όταν ήθελε η Αθήνα να στείλει ένα σπουδαίο μήνυμα και ήθελε να ξέρει ότι θα πάει σίγουρα, το έστελνε στη Σύρο και από τη Σύρο πήγαινε σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε πλέον στο κέντρο της Ερμούπολης. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία της Ερμούπολης, με πίσω μας το Δημαρχείο, ένα από τα σπουδαιότερα και μεγαλύτερα και ωραιότερα κτίρια και δημαρχεία που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Όπως σας είπα, εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής και της συριανής ιστορίας και αυτή είναι η εξέδρα της Ερμούπολης. Η εξέδρα αυτή κτίστηκε από τον Θεόδωρο Πάγκαλο το 1907. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτήν την εξέδρα, εκτός το ότι έχουν γίνει σημαντικές ομιλίες πολλών πολιτικών, πολύ σημαντικές συναυλίες της μπάντας του Δήμου της Ερμούπολης, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό το κτίσμα είναι ένα κτίσμα το οποίο συνδυάζει φυσική και ηχητική μαζί.
Το κτίσμα αυτό από κάτω είναι χωρισμένο σε ηχεία, κενά ηχεία, τα οποία, αν θυμάστε, όπως σας είπα, η Ερμόπολη είναι κτισμένη πάνω σε στοές. Αυτά τα ηχεία είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε όταν έπαιζε η μπάντα ή όταν μιλούσε κάποιος από πάνω, παίρνοντας τα ηχεία που υπάρχουν από κάτω, αλλά και από κάτω μετά τις στοές, η μουσική και οι ομιλίες ακούγονταν σε μία περίμετρο περίπου 1,5 με 2 χιλιόμετρα, σε μία εποχή βέβαια που δεν υπήρχαν θόρυβοι ανάλογοι της σημερινής εποχής, όπως ήταν παραδείγματος χάρη οι θόρυβοι από τα αυτοκίνητα, τη φασαρία και γενικώς. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την πλατεία υπήρχαν οι παλιοί Συριανοί οι οποίοι βολτάριζαν πάνω κάτω, πάνω κάτω, συνεχώς πάνω κάτω. Το σημαντικό είναι ότι ήταν χωρισμένες σε διάφορα, ήταν χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες ανά ταξική διαφορά. Γιατί εκείνη την εποχή οι ταξικές διαφορές ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Έτσι λοιπόν, προς τη δεξιά μεριά, έτσι όπως προχωρούσαν, υπήρχε η άρχουσα τάξη, δηλαδή οι πλούσιοι άνθρωποι, οι οποίοι βολτάριζαν με τα φράκα τους, με τις κυρίες κλπ. Στην μέση κυκλοφορούσαν η μεσαία τάξη, κάτι ανάλογο δηλαδή σαν αυτό που είπαμε στο κτίριο του Βελισσαρόπουλου, και στην άκρια κυκλοφορούσε η εργατική τάξη και το εργατικό προσωπικό. Ήταν πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να μην συναντιούνται μεταξύ τους. Μπορούσε κάποιος να κάνει κατά λάθος να κάνει το λάθος να μπει μέσα σε μία από αυτές τις πορείες, με αποτέλεσμα και να χάσει τη δουλειά του και να φύγει και από το νησί.